Παραμονή Χριστουγέννων και η πόλη της Σάμου φόρεσε τα γιορτινά της για να υποδεχτεί όσους κατέβηκαν να κάνουν τις αγορές τους. Τα μαγαζιά είναι στολισμένα και οι επιχειρηματίες περιμένουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες με χαμόγελο και ζωντάνια. Λοιπόν, σήμερα και χθες και αυτές τις μέρες γενικότερα, ο κόσμος βγήκε, βοήθησε και ο καιρός, μπορεί να έχει κρύο αλλά έχει πούμε ήλιο. Υπάρχει μια κάποια αισιοδοξία, παρόλα τα μέτρα που προκύψανε βέβαια σήμερα το πρωί. Κινείται η αγορά, κινείται. Ευτυχώς, ευχαριστούμε τον κόσμο, καλά Χριστούγεννα να έχουμε, καλά να περάσουμε όλοι μας. Και τι να πω, όλα καλά και υγεία, μόνο αυτό. Μπράβο! Μπράβο τα παιδάκια και του χρόνου, να είστε καλά! Άντε και του χρόνου! Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μέρα, ηλιόλουστη, με πολύ χαρά. Ελπίζουμε ο κόσμος να έρθει και να ψωνίσει τα μαγαζιά μας, είναι νωρίς ακόμη. Και να περάσουμε όλοι καλά και χαρούμενα τις γιορτές φέτος με όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που ζούμε όλοι μας. Καλές γιορτές, με υγεία και χαρές μόνο σε όλες τις οικογένειες. Δόξα τω Θεώ, η κίνηση είναι λίγο υποτονική, τώρα τις τελευταίες μέρες κάτι γίνεται. Εντάξει, το παλεύουμε, τι να κάνουμε, ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Δύσκολα είναι με τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά πιστεύω ότι θα φτιάξουν τα πράγματα μελλοντικά. Τα μέτρα δυσκολεύουν. Ναι, έχουν δυσκολέψει τον κόσμο, γιατί με τα πιστοποιητικά που ζητάμε και όλα αυτά είναι λίγο... άλλοι δεν είναι εμβολιασμένοι, δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιους μέσα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Σε γενικές γραμμές. Αλλά κατά τα άλλα ο κόσμος κυκλοφορεί. Εντάξει, κυκλοφορεί, ναι, υπάρχει. Η ψυχολογία δεν μπορώ να πω ότι είναι και άριστη, αλλά εντάξει, κυκλοφορούν λίγο. Χαμηλή κίνηση, πολύ δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Συγκριτικά με τις προηγούμενες γιορτές, σαφώς είναι πολύ καλύτερα, ναι. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εύχομαι υγεία, χαρά σε όλο τον κόσμο. Και με το καλό και καινούριος χρόνος και ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα. Παρά την ακύρωση των εορταστικών εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί λόγω κορονοϊού, το κέφι δεν λείπει από την πόλη της Σάμου. Πολλές οικογένειες και όχι μόνο βρέθηκαν στη στολισμένη πλατεία Πυθαγόρα, όπου τους υποδέχτηκε με κεράσματα ο Άγιος Βασίλης υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Να έχουμε μια καλύτερη ζωή και να έχει υγεία όλος ο κόσμος. Εδώ έχουν έρθει πολλά παιδάκια. Πολλά. Και φέτος βλέπω και μάσκα. Με προφυλάξεις και αποστάσεις. Τα παιδάκια επιτρέπεται να έρθουν. Ένα-ένα έρχονται έτσι. Μόνο έτσι. Αλλιώς, όχι. Δεν επιτρέπεται. Τηρούμε τα μέτρα για να έχουμε. Όλα είναι έτοιμα και για το γιορτινό τραπέζι, με τους καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Βέβαια, είναι οι μέρες. Τώρα, η κίνηση είναι καλή. Καλή είναι. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Οι τιμές σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές εκτός από το αρνί και το κατσίκι που είναι ανεβασμένες κατά πολύ, τα άλλα είναι στην ίδια τιμή. Τα λευκά κρέατα, κοτόπουλα, χοιρινά, όλα αυτά είναι στην ίδια τιμή. Τι ψωνίζει περισσότερο κόσμο τώρα τα Χριστούγεννα? Από όλα πέρα. Αλλά το χοιρινό βέβαια πάει πιο μπροστά από τα άλλα. Καλοπούλα τρώμε εμείς εδώ. Όχι σε μεγάλη ποσότητα, ναι μεν, αλλά όχι. Ένα 10%. Παρά τα νέα μέτρα που επιβλήθηκαν, ο κόσμος δεν χάνει το κέφι του και θα γιορτάσει τα φετινά Χριστούγεννα με μεγαλύτερη χαρά και αισιοδοξία για καλύτερες ημέρες, όπως προστάζει άλλωστε το πνεύμα των ημερών.